Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 18 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θράκης. Σε μια εποχή που η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι το σημαντικότερο αγαθό που έχουμε, ταυτόχρονα μπαίνει και σε δεύτερη μοίρα λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αλλά και της προσπάθειας να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα οικονομικά δεδομένα. Για να μιλήσουμε για το θέμα, κοντά μας καλωσορίζουμε έναν αξιόλογο συνεργάτη του Art Channel Θράκης, που με την εξαιρετική του μόρφωση, την ορθή του σκέψη και τη βαθιά επίγνωση των πραγμάτων, θα μας διαφωτίσει επάνω στο θέμα. Τον θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, κύριο Ιωάννη Σιδηρά. Κύριε Σιδηρά, καλωσορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ σε εσάς προσωπικά καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σιδηρά, δεν υπάρχει πόλη της Ελλάδος και στο εξωτερικό που να μην προβάλλει το ιστορικό και μνημιακό της πλούτο. Πιστεύετε ότι η Κομωτινή διαθέτει έναν τέτοιο πλούτο, τον οποίο θα μπορούσε να αξιοποιήσει, όπως για παράδειγμα η παλιά πόλη της Ξάνθης? Ναι, η Κομωτινή, η πόλη της Κομωτινής, παλιά έδρα του Καζά Γιουμουλτζίνας και του Σαντζακίου Γιουμουλτζίνης, είναι μια πόλη βέβαια, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η οποία μετά την καταστροφή της Μοσινούπολης από τους Βουλγάρους, από τον Σκυλογιάννη, τον Τσάρο, λοιπόν, ουσιαστικά έδωσε αυτό το γεγονός στα Σκύπτρα για να αναγεννηθεί η πόλη της Κομωτινής. Και πέριξ του Βυζαντινού Φρουρίου, του λεγόμενου Θεοδοσιανού Κάστρου, το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα φρουραρχείο της περιοχής για να ελέγχει τους διαβάτες προς τα μέσα της Βαλκανικής, είσαμε και την Κωνσταντινούπολη, έτσι γεννήθηκε αυτή η πόλη της Κομωτινής, χωρίς να επεκταθώ περισσότερο στα ιστορικά. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι ο πλούτος μας. Είναι, θα έλεγα, τα ασημικά της πατρίδας μας, του γένους μας. Αυτά τα ασημικά τα οποία πολλοί επιδρομείς πολλές φορές τα διεκδίκησαν και τα επιπόθησαν με σφοδρότητα. Και βεβαίως, μέσα στη δινή οικονομική κρίση, οι άνθρωποι δικαιολογημένα, για να είμαστε προσγειωμένοι, έχουν ζάλες του βίου και πολλές φορές τα παραβλέπουν αυτά. Το μεγάλο ζήτημα είναι όμως ότι σε αυτά μπορούμε και πάλι να επιστρέψουμε ως επί τα σπηγάς των υδάτων, να αντλήσουμε από τον πλούτο της διδαχής, της ιστορίας και του πολιτισμού, που μέσα από τα μνημεία αναδύονται όλα αυτά τα στοιχεία, να γίνουμε σοφότεροι, να τα αναδείξουμε και να προσελκύσουμε και πάρα πολλούς τουρίστες, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την ιδιαίτερη τρέλα και την αγάπη να αγαπούν την ιστορία και τον μνημιακό πλούτο του τόπου μας. Εντός Θράκης και πέραν της Θράκης. Αν έχει τώρα μνημιακό πλούτο η Κομωτινή και αν μπορεί να αναδειχθεί όπως η παλιά πόλη της Ξάνθης. Βεβαίως και έχει. Η Κομωτινή, ξέρετε, συνδυάζει αυτό το ωραίο στοιχείο πολιτισμών και θρησκειών. Πολλές φορές το έχω γράψει και το έχω πει ότι η Θράκη και η Κομωτινή είναι ένα πολυψηφιδωτό πολιτισμών και θρησκευτικών αναφορών. Καταρχήν είναι μια πόλη η οποία επί της Βυζαντινής περίοδου άρχισε να γεννάται δειλά-δειλά πέριξ του Βυζαντινού λεγόμενου Θεοδοσιανού Κάστρου. Μετά έχουμε την Οθωμανική φάση εδώ της περιοχής, η οποία άφησε πολύ μνημιακό πλούτο και βεβαίως έχουμε την νεότερη ιστορία της περιοχής μας, όταν πλέον η Θράκη εντάσσεται οργανικά, μόνιμα, στον μητρικό γεωγραφικό κορμό της εθνικής επικράτειας της Ελλάδος. Άρα έχουμε να συγκεράσουμε και ταυτοχρόνως να αναδείξουμε στοιχεία θρησκευτικών μνημείων, όπως επίσης κτηριακών υποδομών διοικήσεως, αλλά και άλλα τα οποία δυστυχώς φθήνουν, όπως είναι οι σωζόμενες κρίνες σε αυτή την περιοχή που λέγεται Θράκη και δυστυχώς οι περισσότερες έχουν καταστραφεί, όπως και στην πόλη μας. Έτσι μπορούμε να συνδυάσουμε το παρελθόν που είναι μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της Μαρόνιας, της Τρίμης, όπου έχουν γίνει θαυμάσιες ανασκαφές και έχουν έρθει στο φως αξιολογότατα ευρήματα, όπως επίσης είναι η περίοδος της Βυζαντινής Θράκης,
Παραδείγματος χάρη έχουμε το μοναδικό ολοκληρωμένο μνημείο της Κοσμοσότηρας, λοιπόν, όπου πραγματικά βλέπουμε την σφραγίδα της βυζαντινής ταυτότητας της περιοχής, η Παναγία η Κοσμοσότηρα, αυτό το καστρομονάστηρο στην Βύρα και σημερινές σφαίρες του νομού Εύρου. Έχουμε βέβαια και το στοιχείο της Οθωμανικής παρουσίας εδώ και του Ισλάμ, όπως είναι τα τεμένη, όπως είναι οι τεκέδες, όπως είναι τα διάφορα άλλα κοινοφελή υποδομήματα τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτή την περιοχή. Οι υποδομές λοιπόν υφίστανται, τα οικοδομήματα υφίστανται. Και βεβαίως έχουμε να αναδείξουμε και τα στοιχεία της ελληνικής ευφυΐας, τα οποία σχετίζονται με σχολεία, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και με άλλα νεοκλασικού τύπου κτίρια, τα οποία σώζονται στην Ξάνθη πάρα πολύ έντονα, διότι σώθηκε η παλαιά πόλη ως επιτοπλίστων. Δυστυχώς εμείς δεν είχαμε αυτή την σύνεση και πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια τα καταστρέψαμε. Έχει ακόμη κάποια λίγα η Κομωτινή. Και βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχουν και στην Αλεξανδρούπολη, αν και πολύ νεότερη πόλη, από το Δεδέαγα στην Αλεξανδρούπολη, και βεβαίως επάνω στο Σουφλί, ο χώρος του μεταξιού είχε δώσει πλούτο σε αυτήν την περιοχή, και βέβαια στον Βόρειο Εύρο που είναι το, θα λέγαμε, προπύργιο των κάστρων, των δίδυμων κάστρων, το βυζαντινό ένδοξο διδυμότικο. Άρα εάν συγκεράσουμε όλα αυτά τα στοιχεία από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την Οθωμανική κυριαρχία και εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, με τον πλούτο των ελληνοορθοδόξων κοινοτήτων που έκτιζαν νέα οικοδομήματα και ούτω καθεξής, όλα αυτά είναι όντως αυτό που είπα στην αρχή, ένα πολυψηφιδωτό. Βέβαια αυτά έχουν χαρακτήρα και θρησκευτικό, ξεκινώντας από το Παπίκιο, που πολλές φορές το έχω γράψει και το έχω πει εδώ και 15 χρόνια, ότι είναι το Άγιον Όρος της Θράκης και της Βαλκανικής, μετά το Άγιον Όρος της Αγιονίμου Πολιτείας. Ίσαμε τους μεταβυζαντινούς ναούς, περνώντας βέβαια από την ενδιάμεση φάση των μνημείων εκείνων στο κυριότερο, θα έλεγα, χώρο που είναι η Κοσμοσότηρα των Φερών, που μπορούν να μας δώσουν αυτό τον συγκερασμό θρησκευτικού μνημείου, κοινοφελούς οικοδομήματος, ώστε να μπορεί κάποιος να επισκεφτεί μέσα από διάφορες ιστορικές φάσεις αυτά τα μνημεία και να διατρέξει όλη την ιστορία της περιοχής και μέσα από διαφορετικής αποστολής και χρήσης οικοδομήματα, όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όταν ανεγέρθηκαν και από τις διάφορες φάσεις που πέρασαν μέχρι και σήμερα. Έχει λοιπόν η Θράκη αυτό το μνημιακό πολιτισμικό πλούτο, μπορεί να τον αξιοποιήσει με κατάλληλες κινήσεις, με οργανωμένους φορείς οι οποίοι θα πρέπει να δουλέψουν με επιστημονικό και ιστορικό υπόβαθρο για να αναδειχθούν αυτά και να προσελκύσουν και τον έσω πληθυσμό της Θράκης, που λυπάμαι που θα το πω εμπολή στα αγνοή, και βεβαίως τον εσωτερικό τουρισμό που προέρχεται από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά βέβαια και τον λεγόμενο εξωτερικό τουρισμό, από τουρίστες οι οποίοι προέρχονται και από την Τουρκία και από την Βαλκανική, από τη Βαλκανική, και βέβαια γιατί όχι από τη Ρωσία, όπως γίνεται στον νομό Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη με τις κατάλληλες ενέργειες του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου και του Δημάρχου Αλεξανδρουπόλεως του κυρίου Λαμπάκη, και βεβαίως από την Ευρώπη. Δεν πρέπει να έχουμε μία μιζέρια, κυρία Πασχαλίδου, και μία ιτοπάθεια στο να παλέψουμε και να προσπαθήσουμε να το φτάσουμε αυτό το πολιτισμικό προϊόν που έχουμε, είτε μνημιακό θρησκευτικό πολιτισμικό προϊόν, είτε γενικότερο κτηριακό πολιτισμικό προϊόν, να το προωθήσουμε και προς τα έξω, προς την Ευρώπη. Δεν πρέπει να είμαστε εσωστρεφείς, ούτε ανασφαλείς με κόμπλεξ, ούτε να θεωρούμε ότι δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτα και ότι θα δεχθούμε χλεβασμό, γιατί ίσως θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντικά αυτά. Αυτό είναι λάθος, διότι μας κάνει να εθελοτυφλούμε, να στουρθοκαμιλίζουμε και να ομφαλοσκοπούμε. Πράγμα το οποίο είναι κακό. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, με νέους ορίζοντες, να προβάλλουμε τη Θράκη μέσα από τον πλούσιο πολιτισμό της και μέσα από τα μνημεία της
έτσι ώστε να έχουμε μία περπατησιά σύγχρονη σε έναν κόσμο που θέλει να μάθει και να γνωρίσει. Έτσι ακριβώς. Κύριε Σιδηρά, πολλής λόγος γίνεται για το λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό. Πιστεύετε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του στον νόμο μας, αλλά και στην ευρύτερη Θράκη? Απόλυτα. Θα σας πω το εξής. Το 2007, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 2007 ήταν, κατά τον Αύγουστο μήνα, ο Δήμος Μαρόνιας τότε είχε οργανώσει την Κομόπολη της Μαρόνιας, σε αυτόν τον ιστορικό οικισμό, σε αυτή την παλαιά ελληνορθόδοξη κοινότητα που ανθοφορούσε και με ευεργέτες και με κτίρια και με εκπαιδευτικά ιδρύματα και με ναούς και με κοιμηλιακό θρησκευτικό πλούτο, είχε κάνει ένα συνέδριο, ένα συμπόσιο πιο σωστά, όπου είχα λάβει και εγώ μέρος. Και το θέμα μου ήταν δυνατότητες ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στον ομό Ροδόπης. Και οφείλω να σας πω ότι τότε προκάλεσε εντύπωση, διότι ίσως άλλοι μεν να το είδαν και να τους άρεσε, να το άκουσαν ευχάριστα και να τους άρεσε, άλλοι δε να το θεώρησαν ως ουτοπία. Έχω βαθιά πεποίθηση από τότε, πέρασαν 10 χρόνια, ότι ο νομός Ροδόπης και η Θράκη μπορεί να επιδείξει τεράστιο θρησκευτικό πλούτο. Η Ξάνθη έχει, παραδείγματος χάρη, τις ωραίες μονές της, οι οποίες είναι και της Αρχαγγελιώτισσας και της Καλαμούς. Έχει επίσης, μην ξεχνάμε ότι ήταν επισκοπή υπό τον Τραϊανουπόλεως, τον Μητροπολίτη, στα βάθη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έχει να επιδείξει την ιστορική περιοχή του Περιθεωρίου. Εμείς έχουμε να επιδείξουμε επίσης την Μοσυνούπολη, έχουμε τα τελευταία απομεινάρια παλαιών βασιλικών βυζαντινών ναών στην περιοχή, που βέβαια καταστράφηκε από τους Βουλγάρους και έτσι γεννήθηκε η Κομωτινή, θα λέγαμε μια νέα Μοσυνούπολη, δώσαμε και το όνομα στα νεόκτιστα. Έχουμε το Παπίκιο Όρος με τα 300 μοναστήρια και εγώ δεν ξέρω με πόσα ασκηταριά και κελάκια, όπου έχουμε πάρα πολύ μνημιακό πλούτο, ο οποίος διασώθηκε, θα μπορούσε να σωθεί περισσότερος εάν κάποιοι δεν ήταν μακριχέριδες και δεν έμπαιναν σε αυτές τις περιοχές, ήταν λησμονημένος, ήταν ξεχασμένος. Πριν από 30 χρόνια άρχισε ο κύριος Ζήκος και είχε γράψει και σχετικά μελετήματα και νεότεροι ιστορικοί έχουν ασχοληθεί. Και βέβαια και τις γύρω περιοχές, στο Λινό, στην Κερασιά, στο Σώστη κτλ. Έχουμε βέβαια τη γέφυρα του Κομψάτου ποταμού. Έχουμε επίσης, ξέρετε, εδώ στην περιοχή, τα απομακοχώρια μας. Εγώ έχω μεταφέρει εκεί πρόσωπα επιστήμονες από την υπόλοιπη Ελλάδα που βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο είναι χτισμένα τα σπίτια, τον φυσικό πλούτο, αυτή την ομορφιά, λέω το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στην Θράκη υπάρχει αν το δει κάποιος από τα απομακοχώρια του νομού Ροδόπης. Έχουμε τα τεμένη μας. Τα τεμένη μας είναι πλούτος και πολιτισμός. Αν πάτε να δείτε το Γενίτζαμι και το Εσκίτζαμι, το Σεχρικοστούτζαμι, το Ταμπαχανέτζαμι και τόσα άλλα τζαμιά της περιοχής, τα οποία έχουν μέσα κοιμηλιακό πλούτο, ειδικά το Γενίτζαμι και το Εσχίτζαμι, έχουν κοιμηλιακό πλούτο. Είναι του 16ου αιώνος. Του 16ου αιώνος. Έχουμε βέβαια επίσης το λεγόμενο Ιμαρέτ, σημερινό Εκκλησιαστικό Μουσείο, το οποίο έγινε Εκκλησιαστικό Μουσείο το 2000 από τον αείμνηστο Μαρονίας Δαμασκηνό, λοιπόν, όπου υπάρχει μεγάλος κοιμηλιακός πλούτος. Βέβαια αυτός ο κοιμηλιακός πλούτος έχει μεταμερθεί από τους ναούς, τους μεταβυζαντινούς ναούς της Μητροπόλεως Μαρονίας, δεν υπήρχε τίποτα εκεί μέσα, εκεί ήταν η υπηρεσία ηλεκτροδότησης κάποτε εδώ της πόλης της Κομωτινής. Αυτά τα κοιμήλια, ξέρετε, προέρχονται από ναούς μεταβυζαντινούς που σώζονται και ανέρχονται στους 19 και τους έχουν καταγράψει και έχω αναφερθεί παλαιότερα, του νομού Ροδόπης Μητροπόλεως Μαρονίας. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έχουμε μέσα στην καρδιά του κέντρου και το αγνοούμε. Το λεγόμενο Μερέτζανι που το ανέργερε ο Γαζιέβρενος Μπέης, ο κατακτητής, ο εξωμότης. Έχουμε βέβαια επίσης τους μεταβυζαντινούς ναούς διάσπαρτους σε όλη την έκταση της Μητροπόλεως Μαρονίας, με πρώτους παλαιούς ναούς εδώ της Παναγίας, του 1803 ή 4ος ναός πάνω σε θεμέλια, του Αγίου Γεωργίου της Κομωτινής, πολύ σημαντικό μνημείο. Δεν φαίνεται καλά, όλοι νομίζουν ότι είναι νεότερος ο ναός της, του Αγίου Γεωργίου, γιατί έχει μπει αυτό το τουβλάκι απ' έξω, αλλά οι κίονες ανάμεσα στους οίκους εξωτερικά το δείχνουν, και σε άλλα χωριά καινούριες, στον Ίασμο ο Τίμιος Πρόδρομος και αλλού. Έχουμε κρίνες, κυρία Πασχαλίδου.
Έχουμε τις περίφημες κρίνες της Μαρόνιας, τις περίφημες κρίνες του Ιάσμου, δημόσιες κρίνες που η Οθωμανική διοίκηση τις είχε κατασκευάσει για το λαό, τους υπηκόους τότε, τους Οθωμανούς, προκειμένου να πίνουν το νερό τους και να παίρνουν το νερό για τις ανάγκες των σπιτιών τους. Ξέρετε ότι η Κομωτινή ήταν η πόλη με τις πολλές δημόσιες βρύσες. Είχε περί τις 140 δημόσιες κρίνες. Ξέρετε πόσες σώζονται σήμερα. Λυπάμαι που το λέω. Καταστροφή, εγκληματική καταστροφή όλου αυτού του πλούτου. Μόνο δύο σώζονται. Η μία τίνει να καταρρεύσει, να καταστραφεί. Μόνο 2 από τις 140. Έχουμε βέβαια κάτω την περιοχή της Σύναξης, της Παλιόχωρας, έχουμε του Αγίου Χαραλάμπου στα μνημεία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά αν τα συγκεράσετε μαζί επίσης με τα νεοκλασικά, είτε είναι η Τσανάκλειος, είναι το δεύτερο τότε νηπιαγωγείο της Κομωτινής που είναι στο προάβλιο του Αγίου Γεωργίου, είτε είναι τα άλλα νεοκλασικά όπως είναι του Τελωνίδη, όπως είναι του Σκουτέρη. Όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα, ακόμη και η ίδια η ταξιαρχία, το κτίριό της είναι παλαιό και ιστορικότατο. Και το δικαστικό μέγαρο, το οποίο βλέπετε πως έχει καταντήσει και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Mm-hmm. Α, εκεί που έχουμε ιστορικές φωτογραφίες και κατά τα άλλα βαφκαλιζόμεθα και λέμε ότι εκεί είδαμε τον Χαρίσιο Βαμβακά μαζί με τον Σαρπί κατά την απελευθέρωση Κομωτινής. Κοντεύει να ρημάξει και να πέσει. Όλα αυτά είναι πλούτος. Αυτά οι Ξανθιώτες το κατάλαβαν και τα αξιοποίησαν. Όπως και οι Αλεξανδροπολίτες σας πληροφορώ, που έχουν πάρα πολύ επίσης νεοκλασικού τύπου κτίρια. Και βέβαια το Διδημότυχο, πιο πριν το Διδημότυχο είναι η Κοσμοσότερα των Φερών και το Διδημότυχο έχει επίσης τα καλδερίμια του και τα πλακόστρωτά του. Κλείνοντας αυτή την απάντηση για τον πλούτο, και τα λέω πολύ συνοπτικά, διότι είμαστε σε δελτίο ειδήσεων, θα σας πω μόνο την άποψή μου, πέρα από τις κρίνες που με θλίβει ότι έχουν καταστραφεί. Είχαμε πλακόστρωτα στην Κομωτινή. Ναι. Τα πλακόστρωτα έχουν εξαφανιστεί. Έχουν μείνει ελάχιστη δρομίσκη μόνο. Γιατί να συμβεί αυτό? Το πλακόστρωτο με αυτής της ποιότητας στην πέτρα, που είναι από την Οθωμανική ακόμη περίοδο, προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών δήμων άλλων περιοχών της Ελλάδος, όπως με πληροφορούν συνάδελφοι ιστορικοί, όπως είναι του Δήμου Ρεθύμνου. Λοιπόν, και είναι δυσέβρετη αυτή η ποιότητα πέτρα, η τωρινή, δεν έχει καμιά σχέση που κάνουμε πλακόστρωση με αυτή που σώζεται μπροστά από τον Άγιο Γιώργη. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έπρεπε να τα διατηρήσουμε και έπρεπε να τα φυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Είναι η πινελιά, η ομορφιά του χρωματισμού της ιστορίας και του πολιτισμού αυτού του τόπου. Τα ισοπεδώσαμε, τα έφαγε όλα το τσιμέντο. Καιρός αυτά που έχουμε να τα αναδείξουμε, να τα συντηρήσουμε, να τα αναπαλαιώσουμε για να τα φυλάξουμε από τον πανδαμάτορα φθοροποιό χρόνο. Διαφορετικά δεν θα έχουμε να δείξουμε τίποτα το παλαιό. Κύριε Σιδηρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Ο Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΣΑΠΟΝ ΔΡΟ διοργάνωσε το Σάββατο 17 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου ΣΑΠΟΝ παρουσίαση του βιβλίου του επισκέπτη καθηγητή νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, πρώην Υπουργού και τέως βουλευτή Ροδόπης κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη με τίτλο «Θράκη, το επόμενο βήμα των εκδόσεων Μινώας». Την εκδήλωση χαιρέτησε η πρόεδρος του Συλλόγου ΔΡΟ, κυρία Ματίνα Καραθανάση. Εθνικής ελευθερίας, η οποία φαίνεται και από τον πολλαπλασιασμό των τεμενών στην Αθήνα, μπορεί να είναι ταμπού το ένα τζάμι. Εδώ όμως η θρησκευτική ελευθερία γίνεται καθημερινά πράξη. Η λειτουργία θεολόγων και ημάμιδων, το δικαίωμα στην παιδεία φαίνεται από την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση όχι μόνο των δημοσίων αλλά και των μειονοτικών σχολείων. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία αποδεικνύεται από το ότι το 48% της παραγωγικής γης έχει περιέλθει στα χέρια μουσουλμάνων στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης. Κάτι το οποίο είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο με το ποσοστό που εκπροσωπούν στον πολιτισμό, αλλά αποδεικνύει την ελευθερία στο κομμάτι της ιδιοκτησίας. Η ελευθερία της ενημέρωσης είναι σαφής, διότι βγαίνουν στην περιοχή και κυκλοφορούν ελληνόφωνες, τουρκόφωνες, κομακόφωνες εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο σε μια δημοκρατική χώρα. Η ελευθερία έκφρασης επίσης και βεβαίως και οι πολιτικές ελευθερίες, το status activus όπως λέμε εμείς οι νομικοί, δηλαδή το δικαίωμα των τοπικών πληθυσμών και της μουσουλμανικής μειονότητας να συμμετέχει στα κόμματα, στους συλλόγους, στα επιμελητήρια, στην αυτοδιοίκηση,
και μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις και με μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι οι χριστιανοί. Αυτή η πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα, παρότι προβλήθη από την τουρκική πλευρά πολλές φορές, είναι μια πολιτική η οποία απηχεί και τον αξιακό κώδικα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Και βεβαίως είναι μια πολιτική η οποία κατάφερε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να επιβάλλει το κράτος δικαίου στη Θράκη, να δώσει στις ευκαιρίες σε όλους και να αποστομώσει όλους αυτούς που μέσα από τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών επεδίωκαν και επιδιώκουν να συκοφαντήσουν την Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Διαβατήριο, το ISIS δεν μπόρεσε να στρατολογήσει ούτε έναν μαχητή. Αυτοί που κάναν τις τρομοκρατικές ενέργειες στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία και παντού, ήταν απόφοιτοι των δυτικών πανεπιστημίων. Μουσουλμάνοι που ένιωθαν στο περιθώριο και επαναστάτησαν. Δυστυχώς δεν αξιολογήθηκε σωστά το μοντέλο που εφαρμόστηκε στη Θράκη. Εδώ δεν μπόρεσαν να βρουν ούτε έναν. Γιατί οι άνθρωποι εδώ, οι συμπολίτες μας, οι μουσουλμάνοι, οι φιλήσυχοι, νιώθαν απολύτως ενταγμένοι. Μπορεί να υπήρχε κάποια παράπονα, κάποιο αίσθημα αδικίας, κάποιες εποχές κτλ. Δεν ήταν επαρκές όμως για να τον οδηγήσει τον άλλο στα άκρα. Η ελληνική δημοκρατία εδώ λειτουργήσε. Και αυτό είναι ένα σημαντικό επιχείρημα, το οποίο όταν το επικαλούμεθα συζητώντας με ξένους πολιτικούς ή ξένους διπλωμάτες, κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Το αποδεικνύει η πραγματικότητα. Ο πρώτος άξονας είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων εργασίας και για τους χριστιανούς και για τους μουσουλμάνους. Τότε ψηφίζονται αναπτυξιακοί νόμοι, γίνονται βιομηχανικές περιοχές κτλ. Δεν λέω με αστοχίες, με λάθη. Αλλά αν δεν γινόταν εκείνη η πολιτική τότε, δεν θα υπήρχε σήμερα τίποτα. Είναι βέβαιο ότι δεν θα είχε καμία βιομηχανία προτιμήσει να έρθει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ό,τι υπάρχει παρά τα λάθη και τις απαρτεωνίες που γίνανε κατά καιρούς από διάφορους ιδιώτες, ό,τι υπάρχει οφείλεται στη βάση που έχει σε εκείνη η πολιτική. Ο δεύτερος άξονας ήταν η δημογραφική ενίσχυση και η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας. Αυτό έγινε με δύο τρόπους. Πρώτον, με την ενίσχυση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του ακόμα και στους πρόσφυγες στα προσφυγόπουλα από την Κύπρο, σε επίσης αδέρφια μας ποντίους από την Τασκέμβη, που ήταν το πρώτο κύμα μεταναστών που ήρθαν εδώ, κυρίως αυτών που είχαν εγκλωβιστεί στο παραπέτασμα, και βεβαίως με την πλήρη επάνδρωση τότε του τετάρτου σώματος στρατού, το οποίο παρήχε το αίσθημα ασφαλείας των πληθυσμών. Μιλάμε τώρα για την εποχή που ήταν ακόμα ζεστή η παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, είχε μεσολαβήσει η επιστράτευση, τα θυμούνται οι πιο παλιά. Δημογραφική ενίσχυση λοιπόν και οχύρωση της άμυνας περιοχής. Ο δεύτερος άξονας του Κωνσταντίνου Καραμάνη. Ο τρίτος ήταν μια τολμηρή διακήρυξη που έγινε στην πλατεία της Κομωτινής τότε για την ένταξη της μουσουλμανικής μειονότητας, για την ενσωμάτωση, όχι για την αφομοίωση. Δεν πήγε ο Καραμανλής να αλλάξει τη συνείδηση και την ταυτότητα της μειονότητας. Πήγε να τη διευκολύνει, να νιώσει ισότιμη μέσα στη θρακιώτικη και την ελληνική κοινωνία, και αυτό ήταν η πιο έξυπνη πολιτική, και μάλιστα σε μια εποχή που το κλίμα πλέον ήταν φορτισμένο εθνικά. Ήταν δύσκολο, είχε κόστος να κάνεις αυτή την πολιτική. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Έρχεται ο δεύτερος σταθμός, να πω το εξής. Ότι η πολιτική Ανδρέα Παπανδρέου από το 81 μέχρι το 86 ήταν διαφορετικής κατεύθυνσης. Μετά όμως προσδιορίστηκε διαφορετικά. Ήταν το βυθίσατε το κόρατο, διότι υπήρχε η ένταση και υπήρχε η προσέγγιση η πατριωτική. Επόμενο μας θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων είναι η ίδρυση του Εσπερινού Λυκείου της Κομωτινής, το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την καινούργια σεζόν. Στο στούντιο καλησπερίζουμε την κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης. Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τιμή μου που είμαστε μαζί σήμερα εδώ στο δελτίο σας. Να είστε καλά. Ένα πολύ σημαντικό αίτημα επετεύχθη από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Από την καινούργια χρονιά θα έχουμε την ίδρυση του Εσπερινού Λυκείου Κομωτινής. Δώστε μας μερικές πληροφορίες για αυτό το πολύ σπουδαίο γεγονός για την πόλη μας. Να πούμε ότι είναι το Εσπερινό Γενικό Λύκειο, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Ήρθε λοιπόν με την πρόταση που κάναμε φέτος ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας στο Δήμο Κομωτινής, ο οποίος το στήριξε ένθερμα αυτό το εγχείρημα, και το Υπουργείο με τα ευήκοα ΟΤΑ,
η ώρα να αποκαταστήσουμε μία ισότητα, θα λέγαμε, απέναντι στα παιδιά και στους ενήλικες που θα ήθελαν να φοιτήσουν σε ένα γενικό λύκειο, αλλά και να αποκαταστήσουμε λίγο μία δικαιοσύνη, γιατί οι γειτονικές μας πόλεις Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη έχουν εδώ και χρόνια ένα γενικό εσπερινό λύκειο. Έτσι ο κόσμος από το νομό μας το γνωρίζουμε ότι αναγκαζόταν να ταξιδεύει στις δύο αυτές πόλεις. Θεωρούμε ότι από φέτος, από Σεπτέμβρη, οι κάτοικοι του νομού Ροδόπης θα μπορούν πλέον να φοιτούν στην πρωτεύουσα του νομού, στην Κομωτινή. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται κάποιος για να εγγραφεί? Να πούμε πρώτα ότι μπορούν να εγγραφούν οι ενήλικοι οι οποίοι είναι είτε εργαζόμενοι είτε άνεργοι. Φυσικά οι μητέρες οι οποίες είναι ανηλίκων παιδιών. Και όσον αφορά τους κάτω από 18, ηλικία 16 έως 18, εφόσον εργάζονται σε ιδιωτική ή οικογενειακή επιχείρηση, θα πρέπει να έχουμε για αυτή την κατηγορία μια ειδική φόρμα από τον εργοδότη και τη σφραγίδα του ότι όντως εργάζεται, και ειδικά φορολογικά που να δείχνουν το πραγματικό φορολογικό εισόδημα είτε της οικογένειας είτε του ενήλικα. Αυτά μπορεί να απευθυνθεί και στην ιστοσελίδα και στο σχολείο και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο ενδιαφερόμενος και να τα μάθει. Οι εγγραφές πότε ξεκινούν? Οι εγγραφές στα εσπερινά γίνονται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούνιου, δηλαδή από 20 έως 30 Ιουνίου, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, 1 με 10 Σεπτεμβρίου, και με απόφαση διευθυντή δευτεροβάθμιση, διευθύντρια στην προκειμένη περίπτωση, επιπλέον 10 ημερών. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν είναι καινούριο το σχολείο, οι εγγραφές, οι αιτήσεις εγγραφών μπορεί να γίνουν είτε στο εσπερινό γυμνάσιο, το οποίο θα πω ότι συμμετείχε πάρα πολύ ενεργά στην πρόταση και στην υποστήριξη στο να γίνει αυτό το εσπερινό γενικό λύκειο. Οι πρώτοι μαθητές, η μαγιά όπως λέμε, άλλωστε θα είναι από αυτό το σχολείο, αλλά και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, όπου μπορούν να φέρνουν μία αίτηση, ένα τίτλο σπουδών, είτε είναι το απολυτήριο του γυμνασίου, απολυτήριο από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, ένα απολυτήριο ή μία βεβαίωση σπουδών, ένα πτυχίο που έχουν πάρει από άλλη χρονιά. Ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να καταθέτουν και να θέτουν πλέον τον εαυτό τους στο δυναμικό του εσπερινού γενικού λυκείου. Πολύ ωραία. Πού θα στεγαστεί το εσπερινό γενικό λυκείο? Θα στεγαστεί στον ίδιο χώρο, στο ίδιο κτίριο που στεγάζεται και το εσπερινό γυμνάσιο. Αυτό είναι στο χώρο που είναι την ημέρα το τρίτο γενικό λύκειο. Άρα θα έχουμε δηλαδή και αυτήν τη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει ο χώρος διαθέσιμος, και για τα πρώτα χρόνια και πρώτα βήματα του σχολείου, εφόσον ικανοποιούνται οι ανάγκες από εκείνο το κτίριο, θα παραμείνει σε εκείνο το κτίριο. Μετά βλέπουμε. Πολύ ωραία. Τα τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν, πιστεύω θα προκύψουν από το ενδιαφέρον του κόσμου. Ακριβώς. Ξεκινάμε με την πρώτη ηλικίου, όπου είπαμε εγγράφονται οι απόφοιτοι των γυμνασίων, ημερησίων, εσπερινών και σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, και όποιοι έχουν τελειώσει Α και Β τάξη του ΤΕΕ, που είναι του Β κύκλου ΤΕΕ, έτσι, Α τάξη Β κύκλου ΤΕΕ. Αυτοί. Εάν έχουμε όμως και αποφύτους άλλων τάξεων ή ανθρώπους που έχουν φοιτήσει σε άλλες τάξεις, μπορεί αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει η τρίτη λυκείου και η τετάρτη λυκείου, δηλώνοντας συγχρόνως ποιον προσανατολισμό επιθυμούν να ακολουθήσουν. Έτσι. Πολύ ωραία. Κυρία Κοσμίδου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να πούμε ότι είναι μια ευκαιρία πραγματικά για τον τόπο μας
να καλέσουμε τον κόσμο που ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του, να ολοκληρώσει, να το αγκαλιάσει και να αρπάξει αυτή την ευκαιρία που δίνει η πολιτεία. Ο Δήμος Κομωτινής, τον οποίο εκ νέου ευχαριστούμε ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ενέσκεψε και πραγματικά αντελήφθη την ανάγκη του να έχει η Ροδόπη, γιατί το σχολείο αυτό απευθύνεται σε όλο τον κόσμο της Ροδόπης, ένα εσπερινό γενικό λύκειο. Ας ελπίσουμε ότι η τοπική κοινωνία θα αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα. Κυρία Κοσμίδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί αφορά την υγεία μας. Μπορεί την άνοιξη και το καλοκαίρι τα μάτια μας να ταλαιπωρούνται από τις εποχικές αλλεργίες που είναι απλές και αναμενόμενες ως ένα βαθμό παθήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλες ασθένειες των ματιών, οι οποίες είναι πιο σοβαρές. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αλλεργική πυθικίτιδα μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου, ανάλογα που ο καθένας είναι εκτεθειμένος, που έχει αλλεργία. Περισσότερο βέβαια τα περιστατικά εμφανίζονται τώρα. Εμφανίζονται άνοιξη και καλοκαίρι, αυτά που λέμε της εποχιακής αλλεργικής επιφυκίτιδας. Είναι αρκετά συχνά, ειδικά στα παιδιά, στους νέους ενήλικες, εμφανίζονται με, ναι, με τσούξιμο στα μάτια. Το κύριο σύμπτωμα είναι ο κνησμός, η φαγούρα. Τρέχει το μάτι μου, φαγουρίζει, θολώνει. Συνήθως αυτά είναι που φέρνουν τον ασθενή στον γιατρό. Κυριότερο βέβαια είναι ο κνησμός, όπως είπαμε. Η αλλεργική επιφυκίτιδα μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Η πιο συχνή είναι αυτή που κάποιος εκτέθηκε στο αλλεργιογόνο και έρχεται με τη φαγούρα, με έντονα συμπτώματα, πρισμένο το μάτι. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί ακόμα και με τη βοήθεια κάποιου γενικού γιατρού, με κάποιο αντισταμινικό, είναι οι πιο εύκολες αλλεργίες αυτές και πιο συχνές. Καθώς αυτό όμως μπορεί να υποτροπιάζει. Δηλαδή έρχονται ασθενείς οι οποίοι μπορεί να πούνε ότι κάθε άνοιξη μου συμβαίνει αυτό. Αυτές είναι υποτροπιάζουσες αλλεργικές επιφυκίτιδες. Και οι δύο πρώτες κατηγορίες είναι σχετικά απλές. Αυτές που ταλαιπωρούν για λίγο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει μια χρόνια αλλεργική επιφυκίτιδα. Σε περίπτωση που υπάρχει μια χρόνια έκθεση, π.χ. κάποιος που βρίσκεται σε ένα περιβάλλον με χημικά, σε μια βιομηχανική περιοχή. Και τέλος υπάρχουν και ειδικές μορφές που πρέπει μονάχα από τον οφθαλμίατρο, η αρινή κερατοεπιφυκίτιδα και η ατοπική κερατοεπιφυκίτιδα, οι οποίες είναι χρόνια, στελπορούν και θέλουν ειδική θεραπεία. Οι πιο συχνές παθήσεις είναι τα διαθλαστικά σφάλματα, μυωπία, υπερμετροπία, πρεσβυωπία που φέρνουν τον κόσμο. Στις μεγαλύτερες ηλικίες το πιο συχνό χειρουργείο είναι του καταράκτη, η πιο συχνή χειρουργική πάθηση. Όλα αυτά που συζητάμε είναι αντιμετωπίσιμα. Όμως όλα αυτά φέρνουν τον ασθενή στο ιατρείο, δηλαδή έχουν συμπτώματα. Οπότε ο ασθενής για κάποιον λόγο, επειδή δεν βλέπει θαμπά, επειδή έχει φαγούρα, επειδή πονάει το μάτι, θα έρθει στο ιατρείο. Υπάρχουν και παθήσεις που δεν δίνουν συμπτώματα. Υπάρχουν παθήσεις δηλαδή που προχωράνε κρυφά, ύπουλα, και μπορεί όταν ο ασθενής το αντιληφθεί και έρθει στο ιατρείο να έχει ήδη προχωρήσει πολύ η πάθησή του. Στην ενήλικη ζωή, αυτό που, το βασικό που πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι το γλαύκωμα. Δηλαδή, ένας γλαυκωματικός μπορεί να έχει χρόνια την πάθησή του και αν δεν μετρήσει μια πίεση, να μην το αντιληφθεί. Γι' αυτό και καλό είναι μετά τα 40, δεν λέμε στις πιο μικρές ηλικίες κάποιες ειδικές μορφές, αλλά μετά τα 40, εφόσον δεν υπάρχει ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένεια, καλό είναι να μετράμε μια πίεση, να κάνουμε μια επίσκεψη στον οφθαλμίατρο. Άλλη πάθηση που επίσης μπορεί να περάσει είναι στους διαβητικούς, στη διαβητική φλεστριδοπάθεια. Επίσης, ένας διαβητικός, οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο, πρέπει να εξετάζεται, έχει δεν έχει συμπτώματα. Μιλάμε για συμπτωματικούς ασθενείς, όχι αυτός που βλέπει θαμπά, μειώθηκε η οπτική οξύτητα, αυτός έρθει ούτως ή άλλως. Αλλά λέμε και για ασθενείς οι οποίοι έχουν βλέπουν καλά, δεν έχουν κάτι, και προληπτικά όμως θα πρέπει να εξετάζεται. Και δόξα τω Θεώ, δηλαδή εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν και πολύ καλά νοσοκομεία, πολύ καλή στην οφθαλμολογία, δηλαδή έχει ένα πολύ καλό επίπεδο. Είχαμε γράψει τώρα μία εισήγηση όσο ΕΘΑΜΒΑ στο Πανελλήνιο Συνέδριο γι' αυτό. Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, αν δεν αντιληφθεί κάτι ο γονιός, στραβισμό, ότι το παιδί είναι ασταθές, δεν μπορεί να περπατήσει,
τότε μιλάμε για πιο όσο πιο νωρίς πρέπει να εξεταστεί. Διαφορετικά από τη στιγμή που μπορεί να επικοινωνήσει το παιδί, δηλαδή περίπου από την ηλικία 2-3 ετών, καλό να κάνει μια πρώτη επίσκεψη. Η όρασή μας οριμάζει μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών. Επομένως, ό,τι έχουμε να προσφέρουμε στο παιδί μας για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του οπτικού συστήματος είναι μέχρι εκείνη την ηλικία. Παλιότερα, για την πρόληψη, αυτό που ο κόσμος λέει τεμπέλικο μάτι, της αμβλιοπίας, υπήρχε υποχρεωτική η εξέταση από οφθαλμίατρο για να μπορέσει να γραφτεί το παιδί στο σχολείο, για να προβλεφθεί αυτό ακριβώς. Τελευταία έχει σταματήσει αυτό. Είναι μονάχα στην προσωπική ευθύνη του γονιού ή και στην ετοιμότητα του συναδέλφου παιδιάτρου να το παραπέμψει. Γίνεται μια διαδικασία με τους παιδικούς σταθμούς, που όμως είναι απλά μια ρεφρακτομέτρηση, ένας υπολογισμός της διάθλασης του παιδιού, ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε τα πολύ βαριά περιστατικά, αυτά δηλαδή που ξεφεύγουν. Αλλά κάθε φορά λέω ότι τα παιδιά αυτά όλα τα παιδιά θα πρέπει στην προσχολική τους ηλικία να ελέγχονται, έχουν δεν έχουν συμπτώματα, γιατί μπορεί να κρύβεται ένα διαθλαστικό πρόβλημα, να κρύβεται ένας μικρός τραυμισμός που μέχρι την ηλικία 6-7 να είναι θεραπεύσιμος και μετά να μην μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Στο τελευταίο Πανελλήνιο Συνέδριο είχε γίνει μια τέτοια εισήγηση. Αυτό που διατυπώθηκε είναι το εξής, ότι μέχρι την ηλικία των 2 ετών, ακριβώς γιατί η μπλε ακτινοβολία που εκπέμπουν αυτές οι συσκευές μπορεί να επηρεάσει το ευαίσθητο σύστημα του παιδιού, οφθαλμικό σύστημα, απαγορεύεται η χρήση αυτών των συσκευών. Μετά τα 2 έτη, με λογική χρήση και πάντα όχι πάνω από 2 ώρες το 24ωρο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται με πιο μεγάλα διαλύματα. Βέβαια, το θέμα αυτό σιγά σιγά θα το δούμε μπροστά μας. Δηλαδή, αν στο μέλλον επηρεάσει πέρα από το μάτι την κοινωνική ζωή, τα κιλά των παιδιών, γιατί αυτά συνδυάζονται με απομόνωση, με παχυσαρκία, με σχεδόν εθισμό σε κάποιες τέτοιες συσκευές. Αυτά είναι βέβαια πέρα από την οφθαλμολογία. Όσον αφορά την οφθαλμολογία, ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται ότι μπορεί η μακροχρόνια χρήση τέτοιων συσκευών να προκαλέσει διαθλαστικά σφάλματα τύπου μυωπίας. Αυτό όμως είναι ακόμα πολύ νωρίς. Δηλαδή, είναι σχετικά πρόσφατη αυτή η τεχνολογία. Περιμένουμε να το δούμε στο μέλλον. Πάνω από 2 μέχρι 5 ετών μπορούμε να το αφήσουμε κάποια ώρα, μία ώρα. Εντάξει, πάνω από 5 ετών μέχρι 2 ώρες το 24ωρο. Και να προσθέσουμε κάτι ακόμα για τα παιδιά που είπαμε μέχρι 5 ετών, ότι καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση αυτών όλων των συσκευών μία ώρα πριν από τον ύπνο, γιατί έχει βρεθεί σε κάποιες μελέτες ότι μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή του ύπνου. Ένα καλό γυαλιλίο, ένα καπέλο. Από εκεί και πέρα το μάτι είναι ένα όργανο που αντέχει. Εντάξει, όσο και να το τυραννίσεις, εκτός αν έχει κάποιο υπόβαθρο, αν κάποιος είναι διαβητικός, αν έχει ξηροφθαλμία, αυτά τα ξέρει, αν έχει κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, αλλά ένα φυσιολογικό μάτι αντέχει στα περισσότερα. Αρκεί και εμείς να το σεβαστούμε. Εντάξει, αν έχουμε οποιαδήποτε ενόχληση, θα πρότεινα το εξής. Όχι, γιατί το βλέπω συχνά. Πήγα στον φαρμακοποιό, μου έδωσε τη σταγόνα, μου πέρασαν 2-3 μέρες και δεν μου κάνει κάτι. Καλύτερα ή σε κάποιον οφθαλμίατρο, αν δεν υπάρχει πρόσκαιρο, σε έναν γενικό γιατρό, να πάρουμε μια πρώτη συμβουλή. Ατυχήματα, ξένα σώματα, άμμος μπορεί να μπουν σε όλους. Αυτά όμως δίνουν συμπτώματα, δηλαδή θα κινητοποιήσουν τον ασθενή. Τώρα για τις προληπτικά, σας είπα, ένα γυαλί ηλίου και αν κάποιος έχει συμπτώματα ξηροφθαλμίας μπορεί να βάζει κάποιο δάκρυ μονάχα στην έντονη ζέστη ή μετά την έκθεση του air condition. Ο Σύλλογος Πατεράτων διοργάνωσε το γιορτή του Πατέρα 2017 το Σάββατο 17 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Κρίς και Εύη. Ένα παραδοσιακό γλέντι με την ευρύτικη ζυγιά, στο οποίο συμμετείχαν ο Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ημέρου, ο Χορευτικός Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής, καθώς και η μεικτή χοροδία του Συλλόγου Πατεράδων. Όταν γεννιέται ένα παιδί, στο φως της
μας κάνει όλους περήφανους για το χωριό μας. Το ξέραμε ότι έχουμε το καλύτερο χωριό, αλλά όταν έχεις και το καλύτερο και το πρώτο και το μοναδικό σύλλογο πατεράδων σε όλη την Ελλάδα, έχεις πρόσθετους λόγους να είσαι περήφανος γι' αυτό. Συγχαρητήρια και καλή διασκέδαση και έτσι να συνεχίσετε. Να βρισκόμαστε πάντα σε αυτές τις υπέροχες γιορτές που διοργανώνει ο Σύλλογος Πατεράδων, ο πρώτος στην Ελλάδα, με τόσες δραστηριότητες. Του ευχόμαστε και ισανότερα και πάντα τέτοια. Ο Σύλλογος Πατεράδων Δήμου Μαρονίας και Σαπών γιορτάζει για δέκατη συνεχόμενη γιορτή τη γιορτή του Πατέρα. Η γιορτή του Πατέρα γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Αύριο είναι η γιορτή, αλλά σήμερα έχουμε το γλέντι μας, επειδή είναι Σάββατο για να έρθει και ο κόσμος. Σήμερα, για πρώτη φορά, η χοροδία μας θα τραγουδήσει ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Πατέρα, το οποίο το έγραψε τους στίχους και τη μουσική η δασκάλα της χοροδίας μας, η κυρία Χριστίνα Αποστολίδου και ο κύριος Στέφανος Δαλακλίδης, στους οποίους θα δοθεί και μια τιμητική πλακέτα. Ακόμη, θα τιμήσουμε με τη τιμητική πλακέτα το πιο μικρότερο μέλος του συλλόγου μας, που έγινε πατέρας και είναι 21 ετών. Είναι ο Δόγκας Ιωάννης από τον Ήμερο. Θα χορέψουν τα χορευτικά του Ημέρου και της Ξυλαγανής. Τη γιορτή μας σήμερα την τιμούνε με την παρουσία της πάρα πολλοί συλλόγοι. Δεν θα τους αναφέρω γιατί θα τους πω στην ομιλία. Είναι άτομα που έρθουν ειδικά από την Αυστραλία για τη γιορτή του πατέρα και από τη Γερμανία. Συγκεκριμένα ο κύριος Πατσάρας ήρθε από την Αυστραλία για να τιμήσει τη γιορτή μας. Το επόμενο Σάββατο, 24 Ιουνίου, η χοροδία μας θα συμμετάσχει σε μια εκδήλωση στη Μαρώνα, όπου είναι και ο συμπέδρος μας από εκεί. Μπράβο, εκδήλωση θα είναι το κατσίκι μας. Βράβευση της ανθισμένης λάστρας. Ναι. Εκεί όλη η χοροδία μας θα δώσει πάλι το παρόν δυναμικά. Δεν θα έχει καμιά αυτή μέσα κανένα πράγμα να βρεύσουν κανέναν. Τα βραβεία θα γίνουν εδώ. Θέλω να πω ότι απόψη πρέπει να το ξέχασα ότι θα βραβεύσουμε τον πρώτο μαθητή της τρίτης λυκείου με το ποσό των 100 ευρώ, ο οποίος είναι από τη Μαρώνα, ο Παρίσης Αριστίδης, με 19 και 3 δέκατα και ακόμη την τρίτη γυμνασίου η Χατζηφραντζή Αναστασία, αυτή με 18 και 10 δέκατα τρίτα. Και στους δύο θα δώσει ο σύλλογός μας 100 ευρώ. Χρόνια πολλά. Γιορτάζουμε όλοι και εγώ μαζί ως πατέρας μιας κόρης και ως πνευματικός πατέρας πολλών ακόμα ανθρώπων. Όπως πληροφορήθηκα και από τον πρόεδρό σας, έχετε ένα αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο με το οποίο δείχνετε την αγάπη σας προς τον άνθρωπο. Θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό και τα χρόνια πολλά του Δημάρχου που δεν μπόρεσε να είναι απόψε εδώ κοντά μας. Λόγω υποχρεώσεων και άλλων υποχρεώσεων. Να πω χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες να είναι γεροί και δυνατοί και να διοργανώνουν πάντα τέτοιες καλές εκδηλώσεις. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που μπόρεσα να είμαι πάλι κοντά όπως κάθε χρονιά. Να δώσω συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο και να είναι γεροί και δυνατοί. Να μπορούν να διοργανώνουν και άλλες εκδηλώσεις. Είμαι από τη Μαρώνια, 50 χρόνια στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Και έμαθα ότι απόψε γίνεται η Father's Day, η γιορτή του πατέρα, ο οποίος είναι πρόεδρος ο Ευάγγελος Μουζαλιώτης, μπατζανάκης του γιού μου. Και θα έρθει στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, τα Χριστούγεννα, τα Christmas time. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα, τι πράγματα είναι, τι ωραία πράγματα εδώ πέρα. Μην νομίζουν αυτοί ότι στην Ελλάδα δεν έχει τραπέζα και δεν έχει αυτά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και είναι ωραία στην Ελλάδα και κάτι μερικοί, δεν ξέρω αν πάει το αυτό μέχρι εκεί, μερικοί που θέλουν να δουν στην Ελλάδα φοβάται λέει ότι θα έρθει ο Τούρκος, θα έρθει δεν ξέρω ποιοι και δεν έρχονται. Εγώ έρθα πρώτος. Με το σπαθί, γιατί είμαι απόγονος του Μέγα Αλεξάνδρου. Παράδεισος πραγματικά, 50 χρόνια είμαι στην Αυστραλία και έρχομαι εδώ μόχιμον για το χωριό μου τη Μαρώνια, έχω το σπιτάκι μου εκεί, όλα καλά, μια χαρά.
Καθόταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο σπίτι, χτυπάει η πόρτα. Χτυπάει η πόρτα, λέει ποιος είναι, φωνάζουν και οι δυο. Λέει ο Χάρος είμαι, ήρθα να πάρω ένα από τους δυο σας. Α, η γιαγιά μόλις τ' άκουσε πάρε εμένα, λέει, γιατί ο παππούς λέει ακόμα πολύ ψωμί, δουλεύει ακόμα. Ο παππούς λέει τι λες που θα πάρεις, θα πάρεις λέει εμένα, λέει εγώ τι θα τρώω, τι θα τίνουμε. Ο Χάρος τους είδε, λέει άντε, αποφασίστε λέει και αύριο έρχομαι να δω ποια θα πάρω. Καθίστε να συζητήσουν ποιος θα πάρει ο Χάρος. Δεν τα βρήκαν. Λέει ο παππούς, εγώ πάω να πιω ένα καφέ στο καφενείο, λέει, και μετά γυρνάω. Ξεκινάει για το καφενείο στον δρόμο που πήγαινε, ξέχασε να πάρει τα κλειδιά όμως. Χτυπάει τα πόδια του, αλλά θα γυρίσω να πάρω τα κλειδιά. Γυρνάει στο σπίτι, αλλά του ήρθε η φλασιά, χτυπάει την πόρτα, η γιαγιά από μέσα. Λέει ποιος είναι, ο παππούς φωνάζει. Λέει ο Χάρος, ήρθα να πάρω ένα από τους δυο σας. Αυτό που ψάχνεις στο καφενείο είναι. Το Σάββατο 10 Ιουνίου, η ΕΑΣ ΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και τον Δήμο Οριστικού Άργους, διοργάνωσαν τους αγώνες στίβου με την επωνυμία 12ο Grand Prix Άργους Οριστικού 2017, όπου ο ΠΑΣ πρωταθλητών Κομωτινής έδωσε παρόν. Ο σπρίντερ του συλλόγου Γιάννης Δουλγέρης τερμάτισε δεύτερος στην κούρσα των 100 μέτρων με 10.96, αλλά και δεύτερος στα 200 μέτρα με χρόνο 22.11. Εκπληκτική εμφάνιση έκανε η Ματίνα Μάρκου, συντρίβοντας το ατομικό της ρεκόρ στα 400 μέτρα και τερματίζοντας δεύτερη με χρόνο 59.87. Πολύ κοντά στο όριο για το πανευρωπαϊκό για δεύτερη φορά έφτασε και η Άλκης της Γεωργίου με τη δεύτερη θέση της στα 100 μέτρα με εμπόδια και χρόνο 13.92. Φετινό ρεκόρ όμως για τον εμποδιστή Παπαδόπουλο Κοσμά, που με τον δεύτερο αγώνα του κατάφερε να τερματίσει τέταρτο στα 400 μέτρα με εμπόδια και να δείχνει έτοιμος για τον τελικό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Πάτρα. Περίοδος αγωνιστικού πυρετού για την κορυφαία αθλητική ομάδα της Θράκης, μιας που το μεγάλο γεγονός της χρονιάς είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντρών Γυναικών στην Πάτρα, αλλά και των νέων αντρών γυναικών στη Λάρισα, είναι η επόμενη στόχη και τα μεγάλα και το μεγάλο στοίχημα για τον Χρήστο Τσιπουρίδη και την ομάδα του ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομωτινής. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό βράδυ.